Ουσιάζει ο Ριστιγανάκη. Ουσιάζει. Απόλυτο τρόμο στα χουστουλιανά του Δήμου Φεστού. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο οδηγός ρίχνει αναμένο στουπί σε κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς δίπλα από επιχείρηση σούπερ μάρκετ και επιχείρηση take away, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι το μπαλκόνι σπιτιού. Το περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και μισή ώρα από την αποχώρηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μπήκαμε στις φλόγες ανάμεσα στον κάδο, ήταν κολλημένο εκεί πέρα φιάλες. Βλέπω τον πατέρα μου απάνω, η μάνα μου απάνω, ξύλα εδώ πέρα φιάλες, πιζομπαίνω μέσα ακριβώς εδώ πέρα, διάμεσα κολλητά ήταν εκεί πέρα. Κολλητά πιάνω τον κάδο όπως ήταν. Ναι. Αναβοθείς, φουσκάζω ακόμα, εντάξει τώρα πουλώσανε κάπως. Τον απομακρύνω 2 μέτρα όσο μπορούσα. Πίσω ακριβώς από την τέντα λοιπόν, αν δείτε κιόλας φαίνονται, είναι φιάλες, 6 φιάλες υγραερίου. Μπαλέτες με νερά, μπαλέτες με πράγματα του μαγαζιού. Όλα πλαστικά. Εκεί, το πάνελ που είναι έφλεχτο υλικό, αν είχαν φτάσει, η πεθερά μου με τον πεθερό μου να κοιμούνται πάνω. Όλο το τετράγωνο θα διαλυότανε, χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι. Μια δύναμη έδιωξε τον άντρα μου από το σπίτι, ενώ κοιμόμασταν. Πώς δεν νομίζηκα. Ο στόχος ήταν όλα πάνε. Εάν εγκαστρούσαν δευτερόλεπτα, όχι λεπτά, δευτερόλεπτα, το σπίτι θα πάνε φιάλε γιατί τον τσίζεμα τη έδιανε. Τα αλεκραγούνε και το οπωσδήποτε θα υπήρχαν θύματα. Εμείς δεν ξέρω αν θα ζούμε αυτή τη στιγμή. Ήταν εγκρεματική ενέργεια και ευχαριστώ τον κόσμο που βοήθησε. Ο ιδιοκτήτης ήταν ανήσυχος αμεσάνυχτα με τον ίδιο να επιστρέφει στην επιχείρησή του αντικρίζοντας τις φλόγες στους κάδους απορριμμάτων τους οποίους απομάκρυνε σε χρόνο ρεκόρ προτού η φωτιά επεκταθεί στις φιάλες υγραερίου σε έφλεκτα υλικά και στο σπίτι των γονιών του. Εγώ την ώρα που ήμουν μέσα στη φωτιά, κάποια στιγμή μόνος μου έλεγα «Εγώ το έκαμα, έκανα σκουπίδια μέσα». Δηλαδή συγχρόνως σκεφτόμουν τι έκαμα εγώ ίδιο μέσα. Και μετά σκέφτομαι, ρεμίρο, λέω «Εγώ δεν έβαλα σκουπίδια μέσα, δεν έκανα τίποτα». Και πάω στο βίντεο και βλέπω και έμεινα. Δυστυχώς έμεινα και εγώ και αστυνομική και ο ανακαρτιστής της πυροσβεστικής όλοι μείνανε. Δηλαδή πήγε έτοιμη φωτιά μέσα, αναμένη φωτιά, πήγε έτοιμη φωτιά, δεν πήγε ούτε κάτι να αρπάξει μετά, πήγε χέρι, έτοιμη φωτιά. Και δεν διαφορεύουμε αυτό το άτομο. Τίποτα, τον έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Τον έχω βοηθήσει όσο μπορούσα. Αυτός νομίζει το μυαλό του, πιστεύω. Πήγες κάνω ένα καφέ. Δεν μπορούσα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, ανθρώπινες ζωές. Και ο ίδιος κινδύνευσε τη ζωή του για να σώσει τους γονείς του που ήταν από πάνω, για να μην καεί το πάνελ, αν έπαιρνε φωτιά, κινδυνεύαν οι γονείς του. Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος όπως δήλωσε, αν καθυστερούσε λίγα δευτερόλεπτα, τότε θα ακολουθούσαν εκρήξεις και άκρως επικίνδυνες καταστάσεις. Όταν το πορτοφόλι μου είναι εντάξει, έπαιρνε, τι με ενοχλεί ο άλλος. Τι με ενοχλεί ο άλλος εφόσον είμαι ικανοποιημένος. Θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Όχι, δεν μπορούσαν. Εγώ είμαι. Τι να πω, 1000%, 3000% σίγουρος ότι αν δεν ερχόμουν 15 πρώτα τα κρίσιμα αυτά. Θα είχαμε κηδείες, θα είχαμε εκρήξεις. Το δεύτερο σοκ για την οικογένεια ήταν όταν αντίκρισε το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, καθώς διαπίστωσε ότι πρόκειται για συγγενικό τους πρόσωπο, πέφτοντας κυριολεκτικά από τα σύννεφα. Είναι ζήλια, είναι κακία, είναι μίσος, είναι απέναντί μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Ήτανε καθαρά ανθρωποκτονία αυτό που πήγε να κάνει.